Με τα παλικάρια μου τώρα εδώ, με τον Κώστα τον Παζόη στο ταούλι, με τον Πάντρα και Μανετζίδη στη λίρα. Αυτός που μόλις ήρθε και μου μίλησε με Θεόφιλος, ο πρόεδρος. Καταρχήν να σας πω και δύο, έτσι να κλέψω τον χρόνο σας. Σίγουρα οι προηγούμενοι από μένα είναι ακέραιοι εκπρόσωποι του Ποντιακού Τραγουδιού. Εγώ καταρχήν πριν πω για το τραγούδι, θα πω. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. Αυτή η εκδήλωση έχει γίνει με μια ιδέα, μια παρότρεση. Εγώ είμαι ένας από τους υποκινητές μαζί με τον Γιώργο τον Κοζίδη και προσωπή του Γιώργου και όλων των συνεργατών του, καταφέραμε να γίνει αυτή η εκδήλωση πραγματικότητα. Αυτή η εκδήλωση σκοπό έχει, όπως ακούσατε και από τους προλαβήσατες, όπως είπα, ο πιο νωρίς, έχει έναν ιερό σκοπό μέσα σε όλους τους άλλους, που για μένα ο σκοπός ποτέ δεν είναι ένας, αλλά είναι πάρα πολύ. Ένας από αυτούς τους σκοπούς είναι για τα ιερά κειμήνια, τα γραπτά αυτά ιερά κειμήνια που υπάρχουν και πρέπει να διασωθούν. Τουλάχιστον εγώ σε 99% πόντιος, γιατί δεν είμαι 100%, έχω και με τις 100 που είμαι θρακιώτης από τον πατέρα. Αλλά τι να κάνω, είμαι 99,9 και κάτι. Αλλά επειδή μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού όλα τα χρόνια αυτά, οι φίλοι από εδώ πέρα ξέρουν, γαλουγήθηκα μέσα στις παραδόσεις των ποντίων, στις συνήθειές τους, στα κλάκια τους, στα φαγητά τους, στις συνήθειές τους, και έχω χρέος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, να βάλουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι. Λαθάκι δεν είναι. Λοιπόν, έτσι πιστεύω κάθε πόντιος, αλλά και μη πόντιος, ο οποίος σέβεται και εκτιμά τον πολιτισμό, γιατί είναι ελληνικός ο πολιτισμός, έχει χρέος να συντράμει σε αυτή την προσπάθεια. Και εγώ μαζί με όλους τους καλλιτέχνες, αλλά προσωπικά θέλω εγώ, θα πούμε οι επόμενοι ό,τι να πούνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που απόψε γεμίσατε τον χώρο αυτό και ευελπιστούμε μετά από 15-20 χρόνια, όταν θα γίνεται αυτή η εκδήλωση πλέον θεσμός, να λέμε ότι μετράμε πλέον χιλιάδες στο πλευρό μου για τη στήριξη αυτή. Όσον αφορά τώρα για τα λόγια, για να μην σας πρίζω αρκετά, είπα για αυτή την εκδήλωση, όπως σας είπα. Ένα τραγούδι το οποίο ονομάζεται «Αλλά στον κόσμο να αγαπώ», το οποίο ήθελα να το πω απόψε και να τα αφιερώσω στο μονάκριβο γιο μου. Και με αυτόν τον τρόπο να του πω ότι δεν υπάρχει άλλος εκτός από αυτόν που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο. Άντε και λίγο και μάνα. Αλλά πάμε παιδιά. Αγαπώ έναν Θεό και σένα, αγαπώ
Και πάντα έτσι στην Ελλάδα σε τέτοιες προσπάθειες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.